Είμαστε στον παλιό πρόδρομο, είμαστε στα εγκαίνια της νέας προσπάθειας από τον Σωτήρη τον Κατόπουλο. Εδώ λοιπόν μαζί με φίλους του Σωτήρης, μαζί με τον Φώτη τον Κουτσουπιά, με όλους τους εκλεκτούς. Θα ξεκινήσω πρώτα από την ευχή που θα δώσει ο Φώτης ο Κουτσουπιάς. Εύχομαι στον κύριο Κατόπουλο, που και αυτός είναι παπαδοπαίδιο όπως και εγώ, να ευλογήσει ο Θεός την προσπάθειά του. Σωτήρη, τι έχεις να πεις? Εγώ θα ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, θα ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Φώτη και τον Δημήτρη και τα ξαδέλφια και τους φίλους για την τιμή που με κάνανε. Και όπως είπε ο Φώτης, εδώ θα λάμψει το φως. Θα τετραγωνίσουμε τον κύκλο τεχνολογικός. Σωτήρη, τι ετοιμάζουμε τώρα, για πες μας. Αυτό θα το ακούσετε να πούμε σε 5-6 μήνες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα βγει να πούμε τότε το μηχάνημα που θα κάνει την ανατροπή. Θα κάνει την ανατροπή να πούμε στα σημερινά, στο σημερινό κατεστημένο. Τα αρτιστικά, το κόστος έχει ανέβει πολύ να πούμε. Οι αγρότες δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν. Θα μειώσω κατά πέμπτο το κόστος ειδικά στο ρέντισμα. Ειδικά στα ρατιστικά. Με τα δικά μου ρατιστικά. Μάλιστα. Κατά ένα πέμπτο θα μειώσουμε το κοστολόγιο, γιατί όπως ξέρεις Στάσο, οι αγρότες δεν είναι ενωμένοι και δεν διεκδικούν τα συμφέροντά τους. Αν καταφέρουμε και μειώσουμε το κοστολόγιο, τότε θα είναι αυτό που πονιάζουμε, το όνειρο θα ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε και καλές δουλειές, Σωτήρη. Ευχαριστώ Τάσο και εγώ εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη να δίνει ο Θεός. Με καινοτόμες ιδέες να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε να πούμε. Και να πλάνω τη μητέρα της παπαδιά. Ναι. Και ευχαριστώ και τη μάνα μου ειδικά που κορέστηκε. Τάσο, κορέστηκε τη μάνα μου εδώ με το προσωπικό. Έφτιαγε καφεδάκια, έφτιαγε τσιμπορέκια. Λοιπόν, χωράστηκε. Καμιά φορά να πούμε ερχόμαστε σε αντιπαράθεση, αλλά είναι όρθια και αυτή, 88 χρονών. 88! Μας εξυπηρέτησε. Μπράβο. Και ευχαριστώ και τους φίλους μου. Και ευχαριστώ και τους φίλους που ήρθαν και βοήθησαν την κατάσταση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, καλές δουλειές. Ευχαριστώ τάση. Και να είστε για πολλά χρόνια ακόμη δίπλα στον γιο σας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τους φίλους οι οποίοι έχουν έρθει να ευχηθούν, να συμπαρασταθούν σε αυτή τη νέα προσπάθεια του Σωτήρη, του οποίου και ευχόμαστε και εμείς με το Μακεδονία Ξακουστή. Μακεδονία Ξακουστή, από εδώ ξεκίνησε ο παππούς στον αγώνα, εδώ θα του τελειώσουμε. Πάρε τον παππού του.
Από εδώ ξεκινούν τα εδέσματα. Ο άνθρωπος ο. Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αλεξάνδρεια, αυτός μου βρήκε σπίτι. Τον πήρε τηλέφωνο του Θεόδωρου και μου βρήκε σπίτι. Και τον έχω, ο μεγάλος μου αδερφός είναι. Δεν υπάρχει αυτός άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Κόσμημα. Κόσμημα. Η καταγωγή του όπου είναι. Σαπουνόπουλος που είσαι. Πύργος. Τον πύργο του. Ηλίας. Τον πύργο, ε. Τον πύργο Ηλίας. Τον πύργο Ηλίας, ναι. Και πώς φέρθηκε εδώ τέλος. Ο παπάς του ήταν παπάς εδώ. Μήπως ήταν στο Χοροπάνη. Στον Ήμαχο. Εσύ με το Χοροπάνη τι σχέση έχεις. Ο επόμενος παπάς του Χοροπάνη ήταν ο παππούς μου. Ο επόμενος παπάς του Χοροπάνη ήταν ο παππούς μου. Και ο πατέρας μου παπάς. Ναι, εκείνος στο Χοροπάνη ήταν. Υπέρθος ο Καψικός. Είχε πει ο Ματσούκας. Σαν μία γνωστός. Κύριε Καμπάνη, ο κόσμος είναι μικρός. Αυτό βλέπω. Το ρουμπλούκι είναι όμορφο και είναι συνδεδεμένο με τα πρώτα χρόνια της ζωής της δασκαλικής μου. Εκεί έμεινα το πρώτο χρόνο που διορίστηκα. Ήμουνα δάσκαλος στη μέση. Έμεινα στην Αλεξάνδρεια. Ο κύριος Καλομυρόπουλος, ο γαμπρός του, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος που υπηρέτησε την εκπαίδευση με ζήλο και με αυταπάρνηση. Δηλαδή, Μάγκη, βρεθήκατε και σώηση λίγο πολύ, ε! Καινούς φίλους. Μάγκη, τι έχουμε εδώ σήμερα? Σήμερα ο κύριος Γατόπουλος έχει τα γένια του μαγαζιού. Του ευχόμαστε καλές δουλειές στο Άκη και ό,τι επιθυμεί. Και εσύ παρών εδώ? Εγώ παρών με τις πιθαριές. Πάντα κοντά σε φίλους. Πάντα κοντά. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όλο το μοτοί. Εξαιρετική η ψαριά, εξαιρετικό το ψήσιμο, εξαιρετική οι μεζέδες. Ευχόμαστε λοιπόν στον Σωτήρη τα καλύτερα, ευχόμαστε καλές δουλειές, ευχόμαστε πάντοτε τέτοια σε δύσκολες περιόδους που περνάει η πατρίδα μας, περνάει η χώρα μας, να υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν, να δώσουν θέσεις εργασίες στον ταλέπορο και λαό μας που τα τελευταία χρόνια περνά δύσκολες στιγμές. Όλοι μας λοιπόν ευχόμαστε, Σωτήρη, να έχεις καλές δουλειές. Εσύ, ό,τι καλύτερο είναι.